Ελεύθερε ακόμα Αθήνε, Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται στα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου. Έλληνες, ψηλά τις καρδιές, ο πολεμός μας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι της τελικής νίκης. Γεια σας φίλες και φίλοι. Ζητώ συγγνώμη για τα χάλια της φωνής μου. Ο ιός ΙΤΑ 1, ΝΙ 1, ΒΙΤΑ 2, ΙΨΙΛΟΝ 13, ΩΜΕΓΑ 24 συνεχίζεται και σήμερα. Την περνάω στο πόδι όπως έχετε αντιληφθεί. Πάμε γρήγορα στην επικαιρότητα. Εγώ θα ξεκινήσω από τις μικρές ειδήσεις που δεν παίζουν τα μεγάλα κανάλια. Εγώ θα ξεκινήσω από μια είδηση που μου έδωσε η κυρία Ζαρακέλη πριν μπω μέσα στο στούντιο. Στο κενό, πέφτοντας από τα τείχη του Ηρακλείου, στην περιοχή του αγάλματος του Ελευθερίου Βενιζέλου, βρέθηκε σήμερα ένα τέταρτο πριν από τις 7 το πρωί, μια 50χρονη γυναίκα. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα αυτή προσπάθησε να δώσει τέλος στη ζωή της. Διερχόμενοι ειδοποίησαν τις αρχές και η γυναίκα μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο εφημερεύον νοσοκομείο. Επάνω της βρέθηκε ένα γραμματάκι. Έλεγε, με τα 600 ευρώ που έχω πάνω μου, να πληρώσεις το ΤΕΒΕ. Το ενίκιο το πλήρωσα χθες. Κόρη μου, συγγνώμη, δεν άντεχα άλλο την ταλαιπωρία για ένα πιάτο φαΐ με αίμα. Να σπουδάσεις την κόρη μας και να μην την αφήσεις ποτέ μόνη. Το σπίτι στο χωριό να μείνει στην κόρη μας. Προσέξτε, αυτό το πράγμα το άφησε η γυναίκα που βρίσκεται εξ όσων διαβάζω εδώ από το ρεπορτάζ, σε κατάσταση κρίσιμη, μετεφέρθη σε εφημερεύον νοσοκομείο της περιοχής και είμαι σίγουρος, φίλες και φίλοι, ότι είναι ένα περιστατικό από την ατέλειωτη λίστα των περιστατικών της εποχής του μνημονίου και της κατοχής. Ξέρετε, τα τελευταία 3 χρόνια, παρά το γεγονός ότι από καιρό σε καιρό έκανα διάφορες έρευνες για την περίοδο της κατοχής του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν ήμουν νεότερος δημοσιογράφος σε ηλικία, και κυρίως έχω φέρει στο φως τη σφαγή των Καλαβρίτων μαζί με τον κύριο Κανελόπουλο, τον ιστορικό, δηλαδή τα αρχεία της Βέρμαχτ, και είχα αποκαλύψει τη συμμετοχή των δοσιλόγων στη Βραδινή του Τζόρτζη Αθανασιάδη, την συμμετοχή Κουρκουλάκου και άλλων ταγμάτων ασφαλείας εκεί, με φωτογραφίες που είχα βρει στο Κιάτο. Οφείλω να σας πω ότι τώρα που γυρίζω πίσω, ανακαλύπτω ότι μία εποχή αντιγράφει την άλλη. Παραδείγματος χάρη, ο Τσολάκουγλου έλεγε ακριβώς τα ίδια που λένε αυτοί και οι προηγούμενες κυβερνήσεις που ήταν επάνω. Ότι η Ελλάς εξήλθε του θεάτρου του πολέμου, ότι είναι ασφαλής, ότι πλέει σε ήρεμα νερά, ότι αφού έχει εδώ τη γερμανική κατοχή και έχει, ας πούμε, τη στρατιωτική διοίκηση εδώ των Γερμανών και τη σημαία της Βάστικα υψωμένη στην Ακρόπολη, έχει καθαρίσει και δεν συμμετέχει στις πολεμικές επιχειρήσεις, ότι ήταν λάθος των προηγουμένων να βγούμε σε έξοδο υπέρ των συμμάχων. Επίσης, ότι ήταν διεφθαρμένοι πολλοί θύλακες της ελληνικής κοινωνίας. Ο Τσολάκογλου έκανε επιτροπές, καλή ώρα, κινητοποιούσε με στρατιωτικούς νόμους και με νόμους των δυνάμεων κατοχής όλους τους αρμούς του τότε κατεχόμενου κράτους. Τη δικαιοσύνη, είχε πολύ καλές στενές σχέσεις με κλόνους που μέχρι σήμερα ανοιχνεύω τα ονόματά τους σε τρίτη γενιά εδώ, δοσιλόγους των Γερμανών, οι οποίοι πήρανε αυτά που λέγαμε το πρόκρημα στον ηλεκτρισμό, το πρόκρισμα να κάνεις μια μεγάλη εταιρεία. Έτσι και τότε έλεγε η κυβέρνηση η κατοχική, πρώτα του Τσολάκογλου, μετά του Ράλι, μετά του Λογοθετόπουλου που συνελήφθη σε αμερικανική ζώνη της Γερμανίας, φορώντας στολή αξιωματικού Γερμανού, συνελήφθη ο τρίτος πρωθυπουργός, ο δοσύλλογος, εδώ. Πρέπει να τα ξέρετε αυτά, γιατί
προσέξτε, δείχνουμε παθητική. Δείχνουμε ότι αυτό που συμβαίνει είναι κάτι φυσιολογικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχουν πάντσερ στους δρόμους, δεν υπάρχουν στολές, δεν υπάρχει, ας πούμε, γεστάπο, δεν υπάρχει η οδός Κοραή με τα ΕΣΕΣ, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα και επομένως, αφού δεν υπάρχουν, μια χαρά είμαστε. Μια χαρά. Είπατε αρμοστία. Έχουμε ένα πολύ ευγενικό άνθρωπο, μια γραβάτα έχουμε, ούτε φοράει στολή, ο κύριος Δράχεμπαχ είναι, ο κύριος Φούχτελ έρχεται και είμαστε μια χαρά. Και εδώ πέρα περνάει σιγά σιγά, και αυτό το κάνουν τα κανάλια της Βαρονίας, περνάει στον κόσμο ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Έχεις μια ασθένεια, την οποία την κουβαλάς ως φορέας του ιού, άμα παίρνεις κάθε μέρα τα φάρμακά σου, τα νοσοκατασταλτικά σου, τα ηρεμιστικά σου, θα περπατήσεις και μπορεί να φτάσεις και σε μεγάλη ηλικία. Αλλά κάθε μέρα θα είσαι έτσι. Κάθε μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ θα ακούς τα ίδια και τα ίδια. Κυρίες και κύριοι, άκουγα προηγουμένως το φίλο μου τον κύριο Κόνστα, τον οποίον ως συνάδελφο εκτιμώ, είμαι κάθετα αντίθετος φυσικά, τον άκουγα που έλεγε, μα ο άνθρωπος σου δίνει τα λεφτά, εννοεί το Σόιμπλε, στα δίνει κάτω από όρους. Και σκεφτόμουν ότι με τον Χρήστο, εδώ και 3 χρόνια τον ακούω, που έλεγε και τότε στο Άλτερ, ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος, ότι είναι ένας μονόδρομος, δεν είναι ο Χρήστος μόνος, προς Θεού. Είναι όλοι αυτοί που συνθέτουν το περίφημο μνημονιακό πλέγμα, το οπωσδήποτε πρέπει να πορευτούμε έτσι. Έλεγε λοιπόν πριν από 3 χρόνια, 3,5 στον Άλτερ, που βγαίναμε στο δελτίο με τον Χατζηνικολάου και την κυρία Μακρύ, τα ίδια ακριβώς. Ότι τι να κάνουμε, οι άνθρωποι είναι πολύ ευγενικοί. Ήρθανε, δίνουν τα λεφτά με χαμηλότερα επιτόκια. Άντε να βγει στην αγορά να πάρει με 17-18, τον άκουγα και σήμερα. Και σήμερα τα έλεγε. 3,5 χρόνια αργότερα. Έχουν ξεπεράσει με το μυαλό τους αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή αυτό που σας διάβασα, τους θανάτους, την κατοχή. Είναι όποιος μπορεί να ζήσει, ας ζήσει, και όποιος δεν μπορεί να ζήσει, ας πεθάνει. Επίσης, επειδή το βράδυ σας περιμένω στις 11 ακριβώς, 11 και 5 ακριβώς, στον ελεύθερο σκοπευτή, θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένα εκλογικό νεφέλωμα. Αυτό το φτιάχνει το σύστημα. Να μ' ακούτε τι σας λέω, θα βγαίνει μπροστά σας. Το σύστημα βλέπει ότι τελειώνουν τα δομικά υλικά που έχει, τα πολιτικά υλικά, τα όποια πολιτικά υλικά. Και επειδή πεθαίνουν στην αξιοπιστία, πεθαίνουν από πλευράς κρίσης του καταναλωτικού κοινού που είναι το εκλογικό σώμα, πετάει διάφορα μέσα. Διάφορα. 14 κόμματα γίναν μόνο εφέτος. Πετάει προσπαθώντας, προσέξτε, να προσελκύσουν διάφορους ψήφους, οι οποίοι στη συνέχεια και σε όποια συναρμολόγηση γίνει, σε όποια σύνθεση γίνει πάνω στο τραπέζι, να είναι υπάκουοι, να είναι ελεγχόμενοι. Αυτό πρέπει να προσέξεις εσύ που θα πας να ψηφίσεις και τώρα, είτε στις δημοτικές εκλογές, είτε για τις ευρωεκλογές, θα πρέπει να ψηφίσεις προσεκτικά. Όχι γιατί απαραίτητα δεν θα γελαστείς. Η πολιτική είναι πολιτική, τα πάντα τρέχουν, έτσι, δεν μένει τίποτα ακίνητο, αλλά πρέπει να προσέξεις, γιατί ακούω, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, ακούω σήμερα ένα γκάλωπ, εγώ κάνω δικά μου γκάλωπ, έχω τον Πανά. Και δεν έχω μόνο τον Πανά, έχω και μια εταιρεία που μου κάνει εσωτερικές δημοσκοπήσεις, για πάρτι μου, όπως λένε. Αλλά από αυτές που άλλες ανακοινώνονται, άλλες δεν ανακοινώνονται, θα σας πω για ποιο λόγο. Μου έλεγαν σήμερα ότι έγινε μια δημοσκόπηση και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 16 με 18% και η Νέα Δημοκρατία είναι πάτσι πόστα με το ποτάμι του Θοδωράκη. Επειδή αυτά τα πράγματα, κοιτάξτε να δείτε, θέλουν και λίγο έτσι σύνεση την ώρα που επίσης 1,5% δίνουν στον Καμένο. Έχασε, ας πούμε, όλη την εκλογική βάση του άνθρωπος. Έχασε για το 4,5% ή το 5,5% ή το 6% που έχει. Τον έχουν εξαφανίσει. Επίσης δεν δίνουν τίποτα στον Πολύδωρα ή στον άλλονε. Έχουν βγάλει μικρά ποσοστά. Το Πασόκ, σας το λέω εγώ, έχει γίνει αφίσα. Νομίζω ότι βλέπεις τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, όχι αυτό που είναι τώρα. Έχει συνιστώσεις γύρω-γύρω η αφίσα του Πασόκ. Λέει ελιά και ξεκινάει η πρώτη συνιστώσα, όπως λέμε, ρόζα. Πασόκ. Από κάτω ακολουθούν μικρότερα γράμματα τα υπόλοιπα. Αυτά,
Αν πιστεύω ότι κάνει βόλτες ο Ανδρέας Παπανδρέου στον τάφο του, νομίζω μπορεί να έχει βγάλει και κανένα χέρι τώρα προς τα πάνω. Αλλά είμαι 100% σίγουρος ότι θα σηκωθεί κάποια στιγμή ή θα πλακώσει τα χαστούγια το γιο του ή όλη την οικογένειά του ή θα δίνει, δεν ξέρω, κάποιον. Πάντως, το να βγαίνει ένας πρόεδρος του κινήματος, του πρώην κινήματος, και να λέει σε δημόσια θέα ότι παίρνουμε χάπια, έχουμε ψυχολογικά προβλήματα για τις αποφάσεις που παίρνουμε, κάτσε ρε φίλε. Σε πλακώνουν στα χαστούγια κάθε πρωί για να πάρεις τις αποφάσεις που παίρνεις. Κάτσε ρε φίλε. Αφού εσύ αισθάνεσαι ότι παίρνεις αντιπατριωτικές αποφάσεις, πώς τις παίρνεις, ρε φίλε. Πώς τις παίρνεις. Ξυπνάς δηλαδή μες στον ύμνο σου και λες, αυτός είναι ο σωστός δρόμος, πάω με τους Γερμανούς. Για την ακρίβεια, θέλω να σας πω, προσέξτε, τρεις μήνες μετά την έξοδο από το μνημόνιο, την επιστροφή της στις αγορές φράγησε η Ιρλανδία, δανείστηκε ένα δις ευρώ με επιτόκιο 2,9%. 2,9%. Και βγήκε ο κύριος Μπόνο, διάσημος καλλιτέχνης, και είπε στην κυρία Μέρκελ ότι μπορεί να πηδήξατε τους Ιρλανδούς, το είπε πολύ χοντρά, φακ, τους Ιρλανδούς, αλλά να ξέρετε ότι εμείς από τσαμπουκάδες δεν παίρνουμε. Είδατε κανένα πολιτικό Έλληνα, οποιονδήποτε, οποιασδήποτε στόφας, όπως λέγαμε στις παλιές εφημερίδες, να πάει να κάνει ένα τσαμπουκά μέσα στην Κομισιόν. Νομίζεις δηλαδή, ότι είναι όπως λέμε στην Ήπειρο, στα χωριά της μάνας μου πάνω στη δουλειά, μου θουθούνια, μου θουθουθού, έτσι λένε οι Ήπειρώτες. Μου θουθουθού, μου θουθού, μου θουθού, έτσι δεν είναι Γιώργο, στην Άρτα πάνω δεν τους λέμε, μου θουθούνιες. Αυτό λοιπόν το πράγμα, προσέξτε, η Ιρλανδία ξαναβγήκε στις αγορές. Η Δε Μοντ, ξέρετε τι γράφει, για την τύχη μας. Η γαλλική Μοντ, γιατί αυτά είναι, δεν είναι να ακούτε τις φασαρίες στα δελτία, λέει ότι η Ελλάδα μπήκε πρώτη στο μνημόνιο και τελευταία θα βγει μετά από χρόνια. Είδατε τον κύριο Σόιμπλε μια ηρεμία που είχε. Δεν έχετε κάνει, λέει, τις μεταρρυθμίσεις. Αφού δεν έχετε κάνει, λέει, τις μεταρρυθμίσεις, δεν μπορούμε να σας δώσουμε τη δόση. Η δόση θα εκταμιευθεί αν είσαστε υπάκουοι. Διαβάσατε και το άλλο. Η ΣΤΟΑ του Ατάλου θα δοθεί, λέει, σε ιδιωτική εταιρεία. Εκείνη την ώρα εγώ, επειδή είμαι παλιός Αθηναίος, έχω γεννηθεί εδώ στην πλατεία Κουμουντούρου, δίπλα στο ΣΥΡΙΖΑ έχω γεννηθεί ακριβώς, Πειραιώς 45. Εκείνη την ώρα βγάζω εξανθήματα. Αλήθεια σας λέω. Όταν ακούω ότι λένε ότι το Καλλιμάρμαρο θα δοθεί σε ιδιωτική εταιρεία, εκεί αρχίζω, δεν λέω ρε παιδιά, και εγώ υπέρ της ελεύθερης πρωτοβουλίας είμαι, της ελεύθερης αγοράς, παλαιοδεξιός είμαι, άλλης νοοτροπίας. Εννοώ δηλαδή, έβλεπα τα πράγματα κάπως διαφορετικά. Τώρα έχω αρχίσει και τα χάνω. Το διαβάσατε το πρωί. Δεν αποκλείεται να ακούσετε αύριο ότι η Ακρόπολη δίνεται σε πολυεθνική, σε κάποιο κύριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος θα κόβει τα εισιτήρια στην Ακρόπολη των τουριστών για λογαριασμό της πολυεθνικής και θα τα συμψηφίζει η Τρόικα με κάποια από τα χρέη μας που είναι αένα. Πάμε να δείτε κάτι άλλο τώρα. Πριν προχωρήσω, να σας πω ότι να πάμε να δούμε το θέμα της Τρόικας, κυρία Ζαραγγέλη. Εμείς, λέει, θα εκταμιεύσουμε μόνο μία δόση προς την Ελλάδα, εάν και εφόσον εγκριθεί η εκταμίευση. Από ποιον? Καλησπέρα στη Γερμανική Πρεσβεία των Αθηνών. Να αρχίσω κι εγώ να γίνομαι πιο συνετός. Λοιπόν, από ποιον θα εγκριθεί η δόση? Από τον κύριο Βόλφκαν. Τι καθόμαστε και λέμε? Πάμε να το δούμε, κυρία Ζαραγγέλη. Σε μια κλωστή κρέμονται οι διαπραγματεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης με την Τρόικα. Εκτός από τα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα και τα πολλά ανοιχτά θέματα, οι Ευρωπαίοι και κυρίως στο Βερολίνο διατηρούν σκληρή γραμμή απέναντι στην Αθήνα, αμφισβητώντας ακόμα και τη θέση της ελληνικής κυβέρνησης για το κοινωνικό μέρισμα. Ιδιαίτερα ειρωνικός και επικριτικός εμφανίστηκε ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών, Wolfgang Schäuble. Η Ελλάδα μας απασχόλησε πάρα πολύ στο τελευταίο Eurogroup. Μελετήσαμε την ενδιάμεση έκθεση της Τρόικας και διαπιστώσαμε ότι η Ελλάδα δεν έχει εκπληρώσει όσα έχουν συμφωνηθεί. Γνωρίζω ότι δεν είναι απλά τα πράγματα στην Ελλάδα. Αλλά η Ελλάδα πρέπει να εκπληρώσει όσα συμφωνήθηκαν, αλλιώς δεν θα εκταμιευθεί η δόση. Επίσης, μην ανησυχείτε. Δεν πρόκειται να δώσουμε οικονομική βοήθεια με το ζόρι, αν κάποιος δεν τη θέλει. Η κυβέρνηση απαντά ότι η Ελλάδα ουδέποτε ζήτησε νέο δάνειο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι περιμένει από την Τρόικα να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται, είναι μια σκληρή διαβούλευση, έχουμε αποδείξει ότι είμαστε και αποτελεσματικοί.
Η ουσία είναι ότι η Ελλάδα θα υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της και στη συνέχεια αναμένεται η υλοποίηση των συμφωνηθέντων στο Eurogroup του Νοεμβρίου του 2012. Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Αλέξανδρος Τουρκολιάς, επεσήμανε ότι οι επιδόσεις του τελευταίου έτους στέλνουν ηχηρό μήνυμα. Οι ευνοϊκές αυτές εξελίξεις ενισχύουν το αίσθημα επανεκκίνησης της οικονομίας, στέλνουν ισχυρό μήνυμα στις αγορές, που δείχνουν έμπρακτα ότι το έχουν λάβει εδώ και αρκετό καιρό και αποτελούν ένα βασικό συστατικό της διαπραγμάτευσης χώρας με τους δανειστές της, με σκοπό την ολοκλήρωση της τελευταίας φάσης διευθέτησης της μακροχρόνιας βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους. Στο μεταξύ, ανοιχτό παραμένει το θέμα των ομαδικών απολύσεων, καθώς η Τρόικα απαιτεί να καταργηθεί με νομοθετική ρύθμιση το βέτο του Υπουργού. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, οι εκπρόσωποι των δανειστών επαναφέρουν το θέμα της αλλαγής του καθεστώτος πληρωμής των συνδικαλιστών. Παράλληλα, οι δανειστές επαναφέρουν στο τραπέζι και την αλλαγή πλαισίου σε σχέση με την προκήρυξη απεργιών, προτείνοντας η απόφαση να λαμβάνεται από το 50% των εργαζομένων, καθώς και την εφαρμογή του lockout, του προσωρινού δηλαδή κλεισίματος μιας επιχείρησης από τον εργοδότη ως αντίδραση σε απεργία των εργαζομένων. Κυρίες και κύριοι, σήμερα φιλοξενώ εδώ στο στούντιο του Έψιλον τον κύριο Γιάννη Αμανατίδη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα. Και τον κύριο Πέτρο, καλησπέρα σας. Και τον κύριο Πέτρο Μαντούβαλο, υποψήφιο περιφερειάρχη για την Ένωση, για την Πατρίδα και το λέω, με τον κύριο Πολύδωρα είστε. Mm-hmm. Έτσι, περιφερειάρχη Αττικής. Αττικής, εδώ. Αττικής και νήσων που λέγαμε. Λοιπόν, πριν πάω όμως στην κουβέντα με τους δύο προσκεκλημένους σήμερα της εκπομπής, πρέπει να σας πω ότι, βρε παιδιά, πιατσάρικο το θέμα του αεροσκάφους, μεγάλη τραγωδία, πολύ μεγάλη τραγωδία. Χαθήκανε 200 τόσοι άνθρωποι. 5 μέρες αναζητείτε. Συνήθως μετά από 2-3 μέρες πιστοποιείται η τραγωδία. Στην περίπτωση του Boeing υπάρχει ένα μυστήριο σχετικά με το που έπεσε, σχετικά με το που συνετρίβει ή σχετικά με το που εξεράγει στον αέρα και έπεσαν τα συντρίμια του. Υπάρχει ένα μυστήριο, είναι πιατσάρικο δημοσιογραφικό, όλα τα διεθνή κανάλια μεταδίδουν εικόνα από εκεί. Σενάρια εκπληκτικά ακούγονται από το πρωί, παραδείγματος χάρη ότι ο συγκυβερνήτης έκανε πάρτι με γυναίκες κατά τη διάρκεια των διαφορών πτήσεων. Το είχε ένα χούι. Και μάλιστα μέχρι να τελειώσει η πτήση, έβαζε μέσα κόσμο. Ακούγονται και τέτοια. Όπως επίσης ότι μπορεί να αυτοκτόνησαν, να είχαν αποφασίσει ομαδική αυτοκτονία, να ήταν σε αίρεση κάπου. Ακούγονται επίσης φοβερά άλλα πράγματα. Έφυγε πύραυλος από κάτω, έχει ξαναγίνει πάνω από τη Σοβιετική Ένωση παλιά. Ή ακούγεται ότι έσκασε μια βόμβα, έχει ξαναγίνει. Στο Lockerbie. Ακούγονται διάφορα πράγματα. Το πιθανότερο είναι βέβαια αυτό που συμβαίνει σε όλα τα τραγικά αεροπορικά δυστυχήματα, ότι κάτι μηχανικό υπήρχε ή κάποιο ανθρώπινο σφάλμα έγινε και οι άνθρωποι έφυγαν. Όμως ρε παιδιά, θέλω να πω και κάτι. Η Ελλάδα δεν έχει άλλα θέματα. Δεν τρώνε ξύλο οι εργαζόμενοι εδώ καθημερινά από τα ΜΑΤ. Δεν υπάρχουν διεκδικήσεις διαφόρων κλάδων της κοινωνίας. Δηλαδή, στη σκαλέτα των ελληνικών ειδήσεων, στα μικρά κανάλια μας σε σχέση με την παγκοσμιότητα και τα μεγάλα κανάλια του κόσμου, η Μαλαισία είναι για 5 μέρες θέμα μισής ώρας κάθε μέρα. Λέω θέμα είναι. Ας δούμε τις εξελίξεις. Έφτιαξε η κυρία Ζαρακέλη, η οποία είναι συνεπής όσον αφορά την τρέχουσα ειδησιογραφία. Δείτε λοιπόν τις εξελίξεις και για τη Μαλαισία. We deployed our assets, but found nothing. Η επίσημη απάντηση των Μαλαισιανών αρχών είναι, αν μη τι άλλο, κοινική. Δεν έχει προηγούμενο αυτό που συμβαίνει. Το αεροσκάφος εξαφανίστηκε, είπε ο Υπουργός Μεταφορών της Μαλαισίας, επιτείνοντας την οργή των συγγενών και προκαλώντας έκπληξη στον υπόλοιπο κόσμο. Εν έτη 2014, με την τεχνολογία στο απόγειό της, κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει στους συγγενείς των αγνοωμένων τι απέγινε το αεροπλάνο και οι 239 επιβάτες. Χωρίς αμφιβολία, η ανικανότητα και οι παλινοδίες των αρμόδιων αρχών ενισχύουν καθημερινά τη σεναριολογία. Ακόμα και τα UFO και οι Illuminati επιστρατεύτηκαν από τους απανταχούς συνωμοσιολόγους για να αιτιολογηθεί η εξαφάνιση του αεροσκάφους. Ακολούθησε ο εντοπισμός αντικειμένων που τελικά δεν ήταν τα συντρίμια του Boeing,
Όμως είχε ήδη αρχίσει να αναπτύσσεται το σενάριο της έκρηξης, ενδεχομένως από πύραυλο. Κάποιοι μάλιστα ισχυρίστηκαν ότι το αεροσκάφος καταρρίφθηκε από μαχητικά. Η δημοσιοποίηση παλιών φωτογραφιών ενός από τους κυβερνήτες με θέρειες υπάρξεις στο πιλωτήριο ήταν η αιτία να κυκλοφορήσει εκδοχή του ανθρώπινου λάθους λόγω ερωτικών περιπτύξεων. Μετά από αυτό ήρθε και η ενδεχόμενη αυτοκτονία του πιλότου που αποφάσισε να δώσει τέλος στη ζωή του παίρνοντας μαζί του τους επιβάτες. Η κατά λάθος ή μετά από αποσυμπίεση απενεργοποίηση του αυτόματου πιλότου, όπως συνέβη στο Κυπριακό Ήλιος, με αποτέλεσμα το αεροπλάνο να πετάει για ώρες μέχρι να τελειώσουν τα καύσιμά του και να συντριβεί, ήταν ένα από τα τελευταία επίσημα σενάρια. Ελλείψη απαντήσεων και στοιχείων, οι Μαλαισιανοί προσέλευαν μέχρι και μάλλον. Το πρώτο επεισόδιο των X-Files ήταν το μυστηριώδες γεγονός ότι τα κινητά τηλέφωνα των επιβατών εμφανίζονταν να χτυπούν, κάτι που ερμηνεύτηκε ως σημάδι, είτε ότι λειτουργούν γιατί το αεροπλάνο είχε απαχθεί, είτε ότι φαντάσματα τα έχουν οικειοποιηθεί. Πραγματικά είναι από τα πιο ανατριχιαστικά πράγματα που έχουμε ακούσει. Να αγνοείται ένα αεροσκάφος και να τηλεφωνεί στον επιβάτη που ήταν μέσα στο αεροσκάφος και το τηλέφωνο αυτό να δίνει στίγμα. Ή να καλεί κανονικά δηλαδή. Ή να εντοπίζει το πράσινο αυτό φωτάκι μέσα στα social media. Ότι ο χρήστης δηλαδή είναι ενεργός. Στο διαδίκτυο αλλά και τις τηλεοπτικές εκπομπές, τα σενάρια με τα φυσικά φαινόμενα οργιάζουν. Υπάρχουν μέχρι και αναφορές σε κοσμική πύλη, η οποία μπορεί να ρούφηξε το αεροσκάφος. Εάν δεν ανακαλυφθούν ποτέ τα συντρίμμια, θα σημαίνει ότι μια νέα άγνωστη μυστηριώδης δύναμη επεμβαίνει στον πλανήτη μας και μπορεί να ρουφά αεροπλάνα από τον ουρανό, χωρίς να αφήνει κανένα ίχνος, σημείωσε blogger. Πρόκειται για απαγωγή από εξωγήινους, αναρωτιούνται άλλοι. Σε περίπτωση που το αεροπλάνο εξεράγει στον αέρα, πράγμα καθόλου απίθανο, το πιθανότερο είναι να μην βρεθεί ποτέ ίχνος του, όπως έχει συμβεί ξανά στο παρελθόν. Racing 100 παρουσιάζει την ταινία Need for Speed στα Οδεόν Cinemas και σας προσφέρει δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός. Eco Racing 100 ζωντανεύει το πάθος σου για οδήγηση. Στο Γαλαξία οι ισχυρές τιμοπτώσεις συνεχίζονται. Όλη η φέτα Βαρέλι και φέτα Δοχείο Γαλαξίας 5,90 το κιλό. Kellogg's Coco Pops Τσόκος 1 συν 1 δώρο 3,45. Nescafé Classic 2,39. Fitness Choco Hazelnut 2,39. Softex Professional Cuisinas 1,58. Palmolive Αφρόλουτρο μείον 45%. Supline Ultra 1 συν 1 δώρο 4,99. Skip Capsules 6,59 και εκατοντάδες είδη όλο το χρόνο ένα συν ένα δώρο. Γαλαξίας, το ελληνικό σούπερ μάρκετ. Από σήμερα, κομμένη θέρμανση! Και το καλοριφέρ θα ανάβει μόνο όταν το αποφασίσουμε εμείς. Ως πότε θα αφήνετε τους άλλους να αποφασίζουν για εσάς? Επιλέξτε φυσικό αέριο για απόλυτη ανεξαρτησία και άφθονη θέρμανση. Εγκαταστήστε εύκολα και απλά τον δικό σας λέβητα φυσικού αερίου και απολαύστε τουλάχιστον 40% οικονομία στη θέρμανση και άφθονο ζεστό νερό στη στιγμή, χωρίς να κάνουν άλλη κουμάντο στο σπίτι σας. Καλέστε τώρα το 1133 και ενημερωθείτε για τα προγράμματα χρηματοδότησης και τις προσφορές στα τέλη σύνδεσης. Φυσικό αέριο Αττικής. Λευτεριά. Τριχόπτωση. Ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις? PRP, βλαστοκύτταρα, κλωνοποίηση, MBG, άμεση εμφύτευση. Ρωτήστε τους ειδικούς. DHI. Το αποτέλεσμα μετράει. Η Ευρώπη Ασφαλιστική καινοτομεί στην ασφάλιση κατοικίας και αυτοκινήτου και προσαρμόζει το κόστος στις δικές σας ανάγκες. Ευρώπη Ασφαλιστική. Φερεγγιότητα και αξιοπιστία. Η Μαλτέζος, η μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία ηλιακών, προσφέρει τώρα το μοντέλο Sun Power από 695 ευρώ. Εποφεληθείτε! Βάλε μπροστά για τη φροντίδα του κήπου σου με εργαλεία και μηχανήματα Αλπίνια. Θαμνοκοπτικά, χλωοκοπτικά, αλυσοπρίωνα και κλαδευτικά για κάθε χρήση. Με την εγγύηση της Interpower Κιδωνάκης.
Το Φάμπρικα έκανε πάλι τα μαγικά του. Γρανιτοπλακάκι Ιταλίας μόνο 5,90 ευρώ. Ήδη υγιεινής από 30. Έπιπλα μπάνιου από 125. Έπιπλα κουζίνας από 135. Και ντουλάπες από 100 ευρώ. Φάμπρικα, Κηφισού και Νιρβάνα στις τρεις γέφυρες. Είστε επαγγελματίας, μην ψάχνετε αλλού. Ελάτε Κηφισού 150, στο μεγαλύτερο Cash and Carry καλλυντικών, ειδών κομμωτηρίου, αισθητικής, μανικιούρ πεντικιούρ, φαρμακείου, με τιμές φθηνότερες από παντού. Επικάλ, η μεγαλύτερη ποικιλία με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς είναι εδώ. Τάξιπλον, το ταξί του 21ου αιώνα. Κατεβάστε τη δωρεάν εφαρμογή στο κινητό σας και περάστε στη νέα εποχή της μετακίνησης. Και χωρίς χρέωση κλήσης. Τάξιπλον. Πιο πολύ από ταξί. Ξέρω πως τραβάτε ζόρι. Σας ανάγκασαν κάποιοι εμπόροι. Γι' αυτό κι εσείς στο εξής καυσόξυλα μόνο από τον ύφεστο. Για λόγους τιμής και τιμής. Καυσόξυλα ύφεστος. Σε όλη την Αττική. Πάντα φθηνότερος. Σας ζεσταίνει και την τσέπη. Από 65 ευρώ το κυβικό. Στη Λεωφόρο Αλίμου 21. Η Ελεύθερη Ώρα, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ιωάννου Πασά, σας προσφέρει το τρίτο με προφητικό έργο του Ιωάννου Πασά, το Έγκλημα της Επιστήμης. Ο μύθος του κομμουνισμού και η χρεοκοπία του φιλελευθερισμού και του σοσιαλισμού. Ο επιστημονικός παραλογισμός, ο επαναστατικός κομμουνισμός και ο σιωνισμός, οι τρεις μεγαλύτεροι εχθροί του ελληνισμού, του χριστιανισμού και του πολιτισμού. Στην Ελεύθερη Ώρα της Κυριακής. Βρίσκεστε σε αδιέξοδο από τα χρέη σας στις τράπεζες? Είστε άνεργος, συνταξιούχος, υπάλληλος ή ελεύθερος επαγγελματίας? Υπάρχει λύση. Κούρεμα δανειακών χρεών. Άμεση διακοπή πληρωμών. Ενημέρωση για τον νόμο Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Τρόποι προστασίας εκείνη της περιουσίας. Η πρώτη συνάντηση χωρίς χρέωση. Οικονομική σύμβουλη. Τηλεφωνήστε στο 210-9210-446. Επισκεφτείτε την έκθεση Chem Franchise. Οι μεγαλύτερες εταιρείες franchise σας προτείνουν συνεργασία. Ανοίξτε την επώνυμη δική σας επιχείρηση και εξασφαλίστε το επαγγελματικό σας μέλλον. 14 έως 17 Μαρτίου στο ΜΕΚ Παιανίας. Στα δύσκολα καλέστε 96195. Πανελλήνιος Οργανισμός Μονώσεων. Για κάθε πρόβλημα στεγανοποίησης, για κάθε θερμομόνωση, για κάθε κτίριο. Με 20 χρόνια γραπτή εγγύηση. ΠΑΟΜ. Πανελλήνιος Οργανισμός Μονώσεων. 96195. Ξέρετε τι είναι το υαλουρονικό οξύ? Είναι ο ισχυρότερος παράγοντας λίπανσης και προστασίας των αρθρώσεων από τις καταστροφές και τους πόνους που προκαλούνται από το χρόνο και τις αρθρίτιδες. Δυστυχώς, όσο μεγαλώνουμε, το υαλουρονικό χάνεται από το σώμα μας, με αποτέλεσμα οι τριβές και οι φλεγμονές που οδηγούν σε έντονους πόνους και μείωση της κινητικότητας των αρθρώσεων να αυξάνονται κατακόρυφα. Ευτυχώς, τώρα ήρθε το υαλουρόν, το ισχυρότερο πόσιμο φυσικό υαλουρονικό οξύ, που είναι όμοιο με αυτό που παράγει ο οργανισμός μας. Απορροφάτε πλήρως. Πηγαίνει όπου υπάρχει αφυγάτωση και φλεγμονή. Και δουλεύει πραγματικά, ανακουφίζοντας από τους πόνους και ξεκλειδώνοντας τις κουδιασμένες αρθρώσεις. Αρθρίτιδα, οστεοαρθρίτιδα, ρευματοειδής αρθρίτιδα, πόνοι στις αρθρώσεις. Ιαλουρών, το κορυφαίο ιαλουρονικό σε σταγόνες. Ιαλουρών, λίγες σταγόνες την ημέρα και ξαναβρείτε τη χαρά της ζωής και της κίνησης. Ένας ευρωβουλευτής του Πασόκ, ο κύριος Αρσένης, ζητάει, μπείτε αυτή την ώρα στο crashonline.gr, έχει λίστα ή ζητάει λίστα ή ξέρει πολλά ο άνθρωπος των επαφών που έχει κάνει η Τρόικα με Έλληνες επιχειρηματίες. Είναι καταπληκτικό, κυρίες και κύριοι, εδώ η Ελλάδα, η οποία έχει περιστατικά σαν και αυτό που σας ανέφερα στην αρχή της εκπομπής. Η Ελλάδα στείνει δουλίτσες, δουλειές και business χοντρές μεταξύ των Ελλήνων επιχειρηματιών που αγνοώντας, παρακάμπτοντας το γεγονός ότι η χώρα πεθαίνει, σκύβουν πάνω στο κουφάρι της ελληνικής οικονομίας και κάνουν δουλίτσες με τους τροϊκανούς. Τους υπαγορεύουν τι να ζητάνε από την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Και φαίνεται ότι σε αυτό δεν μπορεί να είναι και αμέτωχη η ελληνική κυβέρνηση.
Μπείτε να το δείτε, ο Κρήτων Αρσένης έχει λίστα στα χέρια του των επαφών με Έλληνες επιχειρηματίες. Καλό θα είναι ο κύριος Αρσένης να τη δημοσιοποιήσει. Θα πάω στον κύριο Αμανατίδη, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Τι γίνεται, πώς βλέπετε τα πράγματα εσείς? Βλέπω ποσοστά στις δημοσκοπήσεις πολύ χαμηλά. Είναι φτιαχτά κατά τη γνώμη σας? Κοιτάξτε, από ό,τι φαίνεται οι δημοσκοπήσεις πλέον δεν έχουν σκοπό την αποτύπωση της πραγματικότητας. Περισσότερο έχουν στο να διαμορφώσουν την κοινή γνώμη. Κύριε Τάγκα, αυτό που βλέπουμε εμείς στις επισκέψεις μας, είτε στους χώρους δουλειάς, είτε στις λαϊκές που θα γυρίσουμε, είτε στη γειτονιά, είναι ένα κλίμα το οποίο δείχνει ότι το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω και ότι οι αυτοδιοικητικές... Αν λέτε το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, θα διαφημίζετε μονίμως τον... Εντάξει. Θα διαφημίζετε μονίμως τον αγαπητό κύριο Θοδωράκη που θέλει να κόψει. Εννοώ ότι στην κυβέρνηση αυτή, στις ευρωεκλογές και στις αυτοδιοικητικές, κύριε όμως στις ευρωεκλογές, ότι θα πάρει την απάντηση που της αξίζει για όλα όσα γίνονται. Και βέβαια έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, ότι 5 μέρες παίζουν για το αεροπλάνο και η πτώση της γυναίκας από τα τείχη εκεί του Ηρακλείου. Δεν τα ξέρουν αυτά. Γιατί δεν ταιριάζει φυσικά με το success story. Κύριε Αμανατίδη, το λέω καμιά φορά και σε συναδέλφους μου και σε αυτό το κανάλι, δηλαδή σε φίλους μου της ίδιας ηλικίας, ότι πρέπει κάπου να ερυθρεούμε με αυτά που γίνονται, διότι δεν παίζουμε ειδήσεις εσωτερικές και παίζουμε θέματα από προσανατολιστικά. Μα δεν ταιριάζει με το success story το οποίο προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση. Τη μια φορά το κουστούμι του success story και την άλλη φορά θα φορέσει το κουστούμι του αντιμνημονιακού. Και όταν ακούω τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι η Ελλάδα θα τηρήσει τις υποχρεώσεις, εγώ ανατριχιάζω. Γιατί αυτό σημαίνει επιπλέον απολύσεις, σημαίνει απελευθέρωση των απολύσεων, σημαίνει μείωση αυτό που κάνουν των ασφαλιστικών εισφορών, άρα σημαίνει νέο κενό και για τις συντάξεις, σημαίνει ανταπεργία, σημαίνει όλα αυτά τα δεινά. Δηλαδή σημαίνει την πιστή τήρηση του μνημονίου, το οποίο θα επιτείνει την καταστροφή. Και όλα αυτά γιατί? Για να δώσουν τη δόση, την οποία έπρεπε να τη δώσουν από το Δεκέμβριο. Και αυτή η δόση να πάει πού, κύριε Τράγκα? Για τα 17 δις που λένε ότι θα δανειστούμε για μέχρι το καλοκαίρι, τα 15 θα γυρίσουν στον Δουνουτού. Να μιλήσουμε για τα ομόλογα τα οποία η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα αγόρασε στο δευτερογενή τομέα. Θα κάνετε εσείς τίποτα οικονομικό? Έκανε... Θα σας ρωτήσω σε λίγο, να πω μόνο στους φίλους τηλεθεατές ότι η γαλλική μόνη που σας έλεγα προηγουμένως λέει ότι η Ελλάδα έχει σοβαρά εσωτερικά προβλήματα, καλά δεν κάνει και μεγάλη διαπίστωση, η οποία και εξηγεί την κακή πορεία μας. Μεταξύ άλλων λέει ότι έχει ατροφική βιομηχανική βάση. Κυρίες και κύριοι, κακά τα ψέματα, δεν βγάζουμε ούτε τσατσάρες. Δεν βγάζουμε ούτε καρφίτσες. Είμαστε μια χώρα που λειτουργεί με νόμους δυνάμεων κατοχής. Είναι ντροπή. Η ελληνική δικαιοσύνη υποχρεούται, υποχρεώνεται να λειτουργεί με νόμους ξένων, οι οποίοι παράγονται με υπογραφές Ελλήνων και με εντολές ξένων. Είναι ντροπή, φίλες και φίλοι. Ήδη στο εξωτερικό το θέμα ότι η δημοκρατία ακολουθείται από δυσλειτουργία της δικαιοσύνης, έτσι, αναφέρεται όλο ένα και περισσότερο. Αναφέρονται επίσης, θέλω να το πω στο φίλο μου τον κύριο Αθανασίου, ότι θα βγουν κάποια δημοσιεύματα, κύριε Αθανασίου, δεν πέφτω ποτέ έξω, ακούω και καταλαβαίνω που πάει. Θα βγουν ορισμένα δημοσιεύματα για το πώς υπάρχουν κύκλοι μέσα στη δικαιοσύνη. Παραδείγματος χάρη, η αυτόνομη ΟΜΑΣ, έτσι τη λένε. Η ΟΜΑΣ Αθανασίου, έτσι τη λένε. Η ΟΜΑΣ Μαξίμου, έτσι τη λένε. Κύριε Αθανασίου, δεν είναι δικά μου. Ούτε είναι του Τράγκα αυτά τα οποία τα εμπνεύστηκε πριν μπει στο στούντιο ή τα επεξεργαζόταν με το μυαλό του. Αφενός είναι ορισμένα δημοσιεύματα τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας στην Ελλάδα. Αφετέρου σας πληροφορώ ότι πέραν των σοφρονιστικών καταστημάτων, αγαπητέ κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης, έρχεται η ώρα που θα δούμε δημοσιεύματα στο εξωτερικό. Παραδείγματος χάρη μου λένε ότι στην ανάκριση για τα όπλα, εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω γιατί ξέρω ότι είναι επίμονος ο ανακριτής, ο κύριος Μαλής. Πειραιώτης και επίμονος. Μου λένε, παραδείγματος χάρη, ότι έχει ταβανιάσει υπόθεση στο Γιάννο Παπαντονίου. Δεν υπάρχει ερώτημα για τον κύριο Σπυριοντόπουλο, για τον κύριο Βαγγέλη Μημαράκη, για τον κύριο Βενιζέλο. Δεν υπάρχουν τέτοια ερωτήματα ανακριτικά. Έχει μπλοκάρει. Δηλαδή γίνεται μία αλακάρτ οριοθέτηση. Εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω. Ξέρω ότι υπάρχουν ανακριτές όπως ο κύριος Μαλής, ο κύριος Φούκας που κάνει το Πυθία και τις υποκλοπές,
η κυρία Παπανδρέου, η κυρία Ράικου, ξέρω ότι υπάρχουν που κάνουν τη δουλειά τους και έχουν φέρει πράγματα. Μου λένε όμως, κυρία Αθανασίου, ότι αυτά κάπου μπλοκάρονται και εγώ θα σας αφιερώσω 3-4 εκπομπές με στοιχεία που συγκεντρώνω. Αυτό το οποίο εσείς αν δικάζατε, θα λέγατε σειρά από χρωσών ενδείξεων ή και αποδείξεων, ή θα θέλατε σε μια ακροαματική διαδικασία να έχετε πιστικές ενδείξεις για κάτι, για να το δούμε αυτό το πράγμα. Προσέξτε το, μαθαίνω ότι μετά την Washington Post για τα σοφρονιστικά καταστήματα έρχεται και άλλη κατάσταση. Πάω στον κύριο Μαντούβαλο, ένα πρώτο ερώτημα, ο οποίος είναι υποψήφιος περιφερειάρχης. Ξέρετε, έχω μία αίσθηση ότι πρέπει να σας ρωτήσω. Δεν σας εμποδίζει καθόλου στην κάθοδό σας το θέμα ότι λίγο πολύ σας μπλέκουν τώρα με τα δικαστικά, με τις παλιές ιστορίες και με τα λοιπά? Πρέπει να σας ρωτήσω. Είναι στη σειρά των ερωτημάτων που θα ήθελε κάποιος να σας υποβάλει. Πρώτα απ' όλα, όφιλα να το πω εγώ μόνος μου χωρίς να με ρωτήσετε, αλλά πρέπει να σας πω το εξής. Είστε ένας άνθρωπος ευαίσθητος. Όσο και αν φωνάζετε, είστε ένας άνθρωπος ευαίσθητος. Και αντιλαμβάνεστε ότι πρώτα απ' όλα μία ταλαιπωρία ενός ανθρώπου, από την οποία τόσο αισχρή ταλαιπωρία, η οποία το πρώτο πράγμα μου στήχησε είναι ότι έχασα τον πατέρα μου. Το γεγονός ότι αθώθηκε ομόφωνα για αυτό το πράγμα, δεν το άκουσα. Δεύτερον, ένας κακοποιός του κοινού ποινικού δικαίου, υπόδικος και φυγόδικος, συστοιχημένος με έναν κακοποιό της πολιτικής ζωής, αυτή τη στιγμή όπως το ανακαλύψαμε πριν από 2 μήνες, με έβαλαν τότε σε μια περιπέτεια που πήγα να τρελαθώ. Όμως αυτό πρέπει να δείχνει ένας σοβαρός άνδρας. Αυτό πιο πολιτικό εννοείται, πιο πολιτικό. Όταν θέλω να το δείξω με χαρτιά την ώρα που έχει πει. Δηλαδή δεν πρέπει να έχουμε αυτή την πολιτική αντίληψη για τους αντιπάλους μας, τους πολιτικούς, να πάμε να τους καταστρέψουμε. Εγώ έδωσα λοιπόν βάση και πίστη στη δικαιοσύνη και κάτι ακόμα, κύριε Δράγκα. Σας ακούω και το πρωί, σας ακούω και το βράδυ και ακούω και πολλούς, αλλά ακούω τη συνείδησή μου και τον εαυτό μου. Δηλαδή, το τεκμήριο της αθότητος για τον κάθε χριστιανό δεν ισχύει και δεν θα ισχύει για μένα? Δηλαδή, εγώ θα έπρεπε να πάω να πεθάνω, να φτάσω 100 ετών για να δικαιωθώ και να ανακαλύψουν τότε τα παιδιά μου ότι έπρεπε να δικαιωθεί ο πατέρας του ή η κοινωνία και να μην το δείτε και να μην το παίξει και κανένας? Όχι λοιπόν. Είμαι παρόν, θα είμαι παρόν, διότι αισθάνομαι τελείως αθώος. Δεν είχα καμία σχέση με αυτές τις γελιότητες που ακούω τα κλεμμένα εκατομμύρια του ελληνικού λαού. Μία ταλαιπωρία με μία συνάδελφο του γραφείου μου, του δικηγορικού, για ένα ασήμαντο ποσό 20.000 ευρώ. Ξαναλέω λοιπόν, θα είμαι παρόν γιατί λειτουργεί για μένα το τεκμήριο της αθωότητος. Αθώθηκα ομόφωνα όταν έπρεπε. Στη συνέχεια, μετά από ανέρεση αυτό που σας είπα, δημιουργήθηκε ένα θέμα. Τέλος πάντων, θα το φτάσω στο τέλος και λειτουργεί και για μένα η πίστη και η αγάπη του κόσμου. Γιατί η ένωση του κυρίου Πολύδωρα, ναι, προτίμησε εσάς από τον κύριο Νικολόπουλο, ο οποίος στην αρχή έλεγε ότι θα κατέβει στην περιφέρεια, θα κάνει. Να σας πω. Σας το λέω γιατί ο κύριος Νικολόπουλος έκανε και μια σειρά εκπομπών. Ναι. Φώναζε για την περιφέρεια, τώρα βλέπω ότι στρέφει αλλού τον. Για μένα, πρώτα απ' όλα, να ξέρετε, και αυτή η ταλαιπωρία που είπατε προηγουμένως και αυτό το έσχος που με την πίστη μου στη δικαιοσύνη περνώ και μήνυμα στους Έλληνες πολίτες και ιδιαίτερα στους Έλληνες να πιστεύουν όσα και αν ταλαιπωρηθούν, γιατί εμένα μου φύγει η ψυχή, πήγα να διαλυθώ, αλλά είμαι παρόν και θα συνεχίσω να είμαι παρόν, αρκεί να μου δίνει υγεία σε μένα και ο Θεός. Σας λέω λοιπόν, και το αγκαλιάζει με εξαιρετική αγάπη ο κόσμος αυτό που κάνουμε. Ναι. Κάποιοι άνθρωποι δυσαρεστημένοι από τη Νέα Δημοκρατία, αυτή τη Νέα Δημοκρατία που εγώ να σας μιλώ ειλικρινά, δεν την αναγνωρίζω. Υπηρέτησα 2 τετραετίες και ως πρώτος της βουλευτής την παράταξη αυτή στην Αλφα Πειραιώς και Νήσων. Αυτό το πράγμα που εγώ συναντώ αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να το καταλάβω. Ναι, και λέει και ένας πονηράκιας που τον άκουσα προχθές. Ναι. Δεν μου αρέσει αυτή η Νέα Δημοκρατία, μου αρέσει όμως ο Σαμαράς. Άκου τώρα κόλπο. Γιατί να τον διαγράψουν στο ίδιο δευτερόλεπτο, αυτό είχε βασιλεύει καλούμενο και την συγγένειά του με τον Πρωθυπουργό. Δεν μου αρέσει λέει, αυτή η Νέα Δημοκρατία. Ποιο ήταν αυτό, θα τον δείξουμε όταν έρθει η ώρα του. Δεν είμαστε εδώ. Όχι, όλα όταν έρθει η ώρα του, θα πούμε και τίποτα. Λοιπόν, συνεχίζω. Λοιπόν, ένα πονηράκια ο οποίο είπε δεν μου αρέσει αυτή η Νέα Δημοκρατία. Να το κλείσω. Η Νέα Δημοκρατία δεν ήταν όπω ήταν παλιά. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα του κυρίου Καμένου, είναι το κόμμα του κυρίου Πολύδωρα. Είμαι εγώ. Είναι το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Είναι, αν θέλετε, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα πολύπτυχο κομμάτων πια. Ναι, αλλά ήμασταν όλοι μαζί. Είναι οι καραμαλικοί πυρήνες οι οποίοι ψυχολογικά έχουν, κάτι ξέρω κι εγώ, έχουν αποστασιοποιηθεί από την υπάρχουσα Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχουν οι καραμαλικοί πυρήνες πλέον. Αυτοί που λέγαμε η βάση της Νέας Δημοκρατίας. Οι κεντροδεξοί λένε τι δουλειά έχουμε, ας πούμε, με μεταγραφές από ακραίους χώρους και διάφορα άλλα τέτοια. Ναι. Λέω λοιπόν. Ωστόσο, κύριε Μαντούβαλη, όλα αυτά προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία να τα κλείσει κάτω από το εντολή Σαμαρά.
προβάλλει δηλαδή το πρόσωπο του Σαμαρά, σαν να δίνει τη λύση για όλα και είναι αυτός ο οποίος θα τα διορθώσει και θα τα κάνει. Κύριε, είναι μια λάθος πολιτική. Αυτό είναι ακριβώς. Τρίκ πολιτικό. Εγώ δεν παίζω. Ακριβώς. Εκεί θέλω να εστιάσω, ότι είναι ένα τρίκ το οποίο ακόμα και για τον παραμικρό έβαλε εντολή ο Πρωθυπουργός. Είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σας. Να απαντήσω και εδώ. Προχθές πήγαν να ολοκληρώσετε να γυρίσω στον κύριο Αμαναντίδη. Τα πενθήμερα των αστυνομικών, των πυραζουστών και των λιμενικών. Αντιδράσαμε όσο δεν φαντάζεστε. Και ο ΣΥΡΙΖΑ αντέδρασε. Τι μανία κιόλας είναι αυτή να φοβόνται όλοι το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το κόλπο. Εάν ο λαός πει ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ και μετά θα μαλέψουμε πολιτικά. Αυτό το πράγμα γιατί το καταλαβαίνω. Γιατί βγαίνει... είναι καλό να μην παλέψουμε. Όχι, όχι, παλεύουμε πολιτικά και μαλώνουμε πολιτικά. Ναι. Αλλά με ευφρέπεια. Ναι. Και λέω λοιπόν, βλέποντας αυτή την αντίδραση όλων, ναι, βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει ξαφνικά, μπράβο του βέβαια, αλλά δεν είναι δικό του. Με εντολή Σαμαρά να πληρωθούν αυτοί που παραλίγο για μια ακόμα φορά να τους πετάξουμε. Και βέβαια πάμε και στον ιδιωτικό τομέα. Δεν με αφήσατε σε δευτερόλεπτα να σας απαντήσω για αυτό που με ρωτήσατε για τον κύριο Νικολόπουλο. Είχε, λοιπόν, ναι, γιατί εγώ νόμιζα ότι κατεβαίνει περιφερειάρχης, αλλά και εκεί φαίνεται γίνεται είχε μια ανασούμπαλο είχε μεγάλο. Μια, ναι. Ακούστε με λίγο. Είχε μια αυτοτελή πορεία ο κύριος Πιλιοτόπουλος για την περιφέρεια. Ναι, ναι. Μετρημένα πήγαινε άριστα, τον μετράγανε προχθές το τελευταίο βήμα και στους υπόλοιπους 5%. Ο άνθρωπος προσεχώρησε σε αυτή την ένωση που το κόμμα μάλιστα, αυτό που ίδρυσε Πολύδωρας, Ζώης, Νικολόπουλος, Γιαννάκης, Κουράκος, Μαντούβαλος και οι υπόλοιποι και λέει, πιστεύω ότι ο Πέτρος ο Μαντούβαλος μπορεί να συνεχίσει αυτή την πορεία. Ένα άνθρωπο αγαπητό, ένα άνθρωπο γνωστό. Δεν θα πλακωθείτε μεταξύ σα πάλι. Όχι, τώρα σε λίγο όχι, γιατί ο καθένα ήθελε όλα... να γίνει. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Ο πρακτικό, ένωση... ο φίλο μου ζωή. Ο άλλο με ο αρχηγό. Είναι ο Πολύδωρο επικεφαλή, ένα άνθρωπο μεγαλύτερο από εμά. Ναι, αλλά τον άκουσα. Τον άκουσα σε μια συνέντευξη που λέει ότι αν προκύψουν αποτελέσματα τέτοια, δεν θα πει όχι και σε μια ένα comeback, α πούμε, στον ευρύτερο χώρο, το Motherland που λένε. Τον μητρικό χώρο της Νέας Δημοκρατίας, αν προκύψουν αλλαγές. Είναι επικεφαλής με πίστη και καθοδήγηση και αγάπη. Εντάξει, όλα αυτά πίστη, καθοδήγηση και αγάπη. Λαό. Μα γιατί, να μην το δείξουμε. Εντάξει. Να μην το δώσουμε. Δεν σας είπα εγώ. Ένα νέο κόμμα. Ναι. Νέοι άνθρωποι. Με ένα μεγάλο όχι. Μάλιστα. Είπατε αυτό που είπατε και, θα... και κλείνω. Ναι. Επιτέλους. Ένα μεγάλο όχι σε αυτό το έσχος που με ζήσει. Όλοι βλέπεις κάτι ανθρωπάκι αποδεισμένα που δεν έχει πει ένας όχι. Κύριε Μανατίδη. Όχι λοιπόν. Κύριε Μανατίδη, εγώ θέλω να λύσω κάποτε το μυστήριο, το θρίλερ του καθηγητού κυρίου Σταθάκη. Δηλαδή, ο κύριος Σταθάκης βγαίνει και δίνει ένα στίγμα σταθερό, είναι νεογνώμων. Δηλαδή, αυτά που λέει ο κύριος Σταθάκης πρέπει να υποθέσω, τα οποία δεν διαφέρουν καθόλου, βέβαια είναι καλύτερα βαλμένα από πλευράς ελληνικών και επικοινωνίας, θα έλεγα, δεν διαφέρουν καθόλου από αυτά που λέει ο Στουρνάρας. Τίποτα. Λέει ότι δεν μπορούμε να κινηθούμε διαφορετικά, δεν μπορούμε να ζητήσουμε κούρεμα του χρέους αύριο το πρωί, θα αιτηθούμε. Θα κάνουμε κάποιες αιτήσεις, αλλά αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει μονομερός. Πρέπει να... δεν μπορεί να γίνει, αφού οι άλλοι έχουν το... και την πίτα και το καρπούζι και τα μαχαίρια και όλα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα το εκπέμπει όμως, θα έλεγα, με σταθερότητα ραδιοφάρου. Να το λύσουμε λοιπόν το μυστήριο. Ναι, γιατί το λοιπόν κάνει αυτό. Απ' τη μια βγαίνεται αριστερή, δηλαδή αριστερή, ανατρεπτική, επαναστατική κτλ. Και απ' την άλλη, λέτε στον κόσμο, μην περιμένεις και μάγια. Ναι. Κύριε Τράγκα, δεν νομίζω. Θεωρώ ότι πολλές φορές ο σύντροφος Σταθάκης και τις τελευταίες φορές που βγήκαν έτσι. Είναι και μιλιός. Αλλά ο μιλιός είναι κυρίως στο πρωτογενές πλεόνασμα της μονταζιέρας. Και στη δηλαδή, αν διαβάσει κανείς, ναι, αν διαβάσει κανείς τις δηλώσεις, ναι, συνολικά του σύντροφου του Σταθάκη, δεν ξεφεύγουν από τις θέσεις τις οποίες έχουμε εκφράσει και έχουμε πάρει τις αποφάσεις σαν ΣΥΡΙΖΑ. Πολλές φορές δηλώσεις συντρόφων μας έχουν πέσει θύματα μονταζιέρας, γιατί όταν κόψεις το πρώτο κομμάτι, προβάλλεις μόνο το πρώτο και δεν βάλεις και το δεύτερο, τότε αυτό τα νοήματα αλλάζουν. Ο Αυτούσιε, ας πούμε, για παράδειγμα, για το 5%, δεν είναι ότι μόνο το 5%. Ο Καλαμαράκης, ο οποίος είναι πολύ καλός, ναι, συνεργάτης μου, τις παίρνει Αυτούσιες, έχω πάνω από 6 δηλώσεις του που αφορά, που είναι ο άνθρωπος ολοένα και πιο σαφής. Δηλαδή, δεν γίνεται τίποτα όσον αφορά και την πορεία, τη γενικότερη την οικονομική και όσον αφορά τις σχέσεις μας με την καγκελαρία. Βέβαια, λέει, θα πρέπει να καλέσετε τον ίδιο, όμως οι θέσεις μας είναι σταθερές σε τρία σημεία, σας το έχουμε πει. Κατάργηση του μνημονίου και όλων των μνημονιακών νόμων οι οποίοι εφαρμόζονται. Δύο, με διαπραγμάτευση, διαγραφή όρων της δανειακής σύμβασης, δηλαδή δεν θα υπάρχουν οι επαρχθείς όρ καθόλου, και επαναδιαπραγμάτευση με στόχο τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Στα πρότυπα, όπως λέμε, όπως έγινε για τη Γερμανία κλπ. Αυτοί είναι οι τρεις βασικοί κανόνες. Και βέβαια το υπόλοιπο μικρό μέρος του χρέους, ό,τι μείνει, με πληρωμή με ρήτρα ανάπτυξης. Είναι οι τέσσερις σταθερές θέσεις που έχουμε από το συνέδριο και οι οποίες
τις οποίες προβάλλουμε και προωθούμε και βάλουμε, εντάξει, βάζουμε πάντως, στον ελληνικό λαό. Κύριε Μανατίδη, επειδή είστε άνθρωπος θα έλεγα, του πεζοδρομίου και του λαού. Δεν θέλω να σχολιάσω δηλώσει συντόφων μου, είναι δύσκολο να σας... Αλλά θέλω να σας πω, εγώ αντιλαμβάνομαι και τη δυσκολία του ΣΥΡΙΖΑ να προσαρμοστεί, προσγειωθεί, περπατήσει, να μπει στον χώρο της εξουσίας και ταυτόχρονα. Έχει να κάνει και με μεγάλα κράτη. Ξέρετε ότι κάνουμε βήματα, αλλά... πάρα πολλά να κάνουμε συγκεκριμένα, ναι, τα προγράμματα μας, να το ξέρετε. Να σας πω κάτι. Εγώ δεν θέλω να είναι και πολλοί πολίτες αυτού του τόπου ο ΣΥΡΙΖΑ το αυτονομιστικό κίνημα της Ναμίμπια. Όχι, δεν θέλω. Και λέω Ναμίμπια γιατί θυμάμαι κάποια κινήματα της Αφρικής. Αλλά από την άλλη μεριά βλέπω ότι οι στροφές που παίρνει πριν από την τελική προσγείωση σε φάση μετεκλογική μετά τις εκλογές είναι πλέον είναι καθορισμένη. Δηλαδή. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, έχουμε τον κύριο Σόιμπλε πάνω χέρι. Δεν έχουμε πει τέτοιο πράγμα. Εντάξει, αλλά το εννοείται. Ίσα-ίσα που αυτό που ζητάμε από τον... Μα δεν γίνεται να πάμε σε αυτό το μαρτύριο της σταγόνας, έτσι όπως ακριβώς το αναφέρατε και εσείς στην αρχή της εκπομπής σας. Είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και να έχουμε μια κυβέρνηση η οποία πάει να υπογράψει για τα επόμενα 70 χρόνια να είμαστε κάτω από μια διαρκή νεοφιλελεύθερη πολιτική λιτότητας? Γιατί αυτό προβλέπεται εάν υπογραφεί μια συμφωνία. Δηλαδή, αυτό που σας ζητάμε είναι ότι... Τώρα που έρχεται το Σόιμπλε και λέει άμα θέλετε τα παίρνετε, άμα θέλετε δεν τα παίρνετε. Μα δεν θα τα, πάρουμε, δεν θα τα πάρει η Ελλάδα τους άλλους. Πίσω γυρίζουν σε αυτούς τους δανειστές. Ελάχιστα χρήματα είναι τα οποία πηγαίνουν στην Αθήνα. Πόσα από αυτά στην Ελληνική και από το... τα 17 δισεκατομμύρια που περιμένουν, κύριε... Έχετε δίκιο σε αυτό. Που είναι το καλοκαίρι, τα 15 θα γυρίσουν στο Δουνουτού. Είναι η ιστορία, επαναλαμβάνεται. Χρεωνόμαστε για να ξεπληρώνουμε αυτά που αυτοί αγοράσαν στο δευτερογενή τομέα 30% και τους τα ξεπληρώνουμε στο 100%. Πάντως ότι είναι λίγο μπερδεμένη είναι γλώσσα δυνατόν. Καμιά φορά, είναι λίγο η δική σας. Θα μου πείτε ίσως η απειρία, ίσως λίγο... Είναι λίγο μπερδεμένη. Από το συνέδριο μπέρδεμα δεν υπάρχουν. Είναι παλιή. Έχουμε ήδη, πείτε μου ένα κόμμα, τώρα το οποίο έχει βγάλει παλή. 4 προγράμματα. Ξέρετε, είναι τόσο... Και πρόταση προς το λαό, κύριε Μαντούβολη. Έχουμε βγάλει πρόγραμμα για τις εργασιακές σχέσεις. Έχουμε βγάλει πρόγραμμα για το αγροτικό. Έχουμε βγάλει πρόγραμμα για την παιδεία. Είναι αναρτημένα. Αλλά ξέρετε, πείτε μου ένα κόμμα στην Ελλάδα που έχει πρόγραμμα. Παρακαλώ, διαφημίσεις. Και το καλοριφέρ θα αναβεί μόνο όταν το αποφασίσουμε εμείς. Ως πότε θα αφήνετε τους άλλους να αποφασίζουν για εσάς? Επιλέξτε φυσικό αέριο για απόλυτη ανεξαρτησία και άφθονη θέρμανση. Εγκαταστήστε εύκολα και απλά τον δικό σας λέβητα φυσικού αερίου και απολαύστε τουλάχιστον 40% οικονομία στη θέρμανση και άφθονο ζεστό νερό στη στιγμή, χωρίς να κάνουν άλλη κουμάντο στο σπίτι σας. Καλέστε τώρα το 1133 και ενημερωθείτε για τα προγράμματα χρηματοδότησης και τις προσφορές στα τέλη σύνδεσης. Φυσικό αέριο Αττικής. Λευτεριά. Ράδιο Ταξί Κόσμος, 18300 και φτάσαμε. Τώρα και σε εφαρμογή στο κινητό σας με νέα εξελιγμένη τεχνολογία. 18300, χωρίς χρέωση ραντεβού, χωρίς χρέωση κλήσης. 18300 και... Κινηθείτε έξυπνα. Στον κόσμο της AutoGre Recycling αποσύρουμε και διαγράφουμε το παλιό σας αυτοκίνητο και σας δίνουμε άμεσα 400 ευρώ μετρητά έως 31 Μαρτίου. AutoGre Recycling. Ο κόσμος της ανακύκλωσης. Μία από τις τρεις είναι αδύνατο να παραβιαστεί γιατί ο Στέλιος βρήκε τη λύση από μέσα. Έχει Power Bar, η μπάρα που ασφαλίζει εσωτερικά και θωρακίζει την πόρτα σας μαζί με ό,τι αγαπάτε. 210-577-8090. Power Bar. Ασφάλεια εκ των έσω. Στον κόσμο της AutoGre Recycling αποσύρουμε και διαγράφουμε το παλιό σας αυτοκίνητο και σας δίνουμε άμεσα 400 ευρώ μετρητά έως 31 Μαρτίου. AutoGre Recycling. Ο κόσμος της ανακύκλωσης. Απαγορεύεται, μου λέτε το τσιγάρο. Απαγορεύεται, μου λέτε το πιωτό. Ο Τάσος Μπουγάς στο High Guys vs Live. Λιωσίων 325.
Οι πόρτες και τα παράθυρα στο σπίτι σας μπάζουν. Ξέρετε βέβαια ότι αυτό σημαίνει απώλειες θερμότητας. Το χειμώνα αναγκάζεστε να καίτε περισσότερα καύσιμα και το καλοκαίρι να έχετε περισσότερες ώρες ανοιχτό το κλιματιστικό. Και όλα αυτά σημαίνουν πολλά χρήματα που φεύγουν στην κυριολεξία κάτω από την πόρτα σας. Αν θέλετε να εξοικονομήσετε μέχρι και 30% από τους λογαριασμούς σας θέρμανσης και ψύξης, αυτή εδώ είναι η λύση. Η θερμοπροστασία πόρτας είναι το έξυπνο μονωτικό διπλής όψης, που με μια κίνηση σφραγίζει τα κενά κάτω από τις πόρτες σας και από τις δύο πλευρές, και από μέσα και από έξω. Τώρα ο κρύος αέρας από έξω δεν θα σας παγώνει, επειδή η θερμοπροστασία πόρτας κλείνει αεροστεγώς τα κενά κάτω από τις πόρτες, κρατώντας τη ζέστη μέσα στο σπίτι. Και επειδή είναι διπλής όψης, σφραγίζει την πόρτα σας και από έξω και από μέσα. Γι' αυτό και είναι τόσο αποτελεσματικό. Κοιτάξτε πόσο αέρας περνάει κάτω από την πόρτα χωρίς θερμοπροστασία. Κοιτάξτε τώρα πόσος αέρας περνάει όταν τοποθετήσουμε τη θερμοπροστασία πόρτας. Δεν περνάει. Η θερμοπροστασία πόρτας είναι μια καταπληκτική πατέντα, έξυπνη και ευέλικτη για να προσαρμόζεται σε κάθε πόρτα. Μπαίνει και βγαίνει με μια μόνο κίνηση. Κοιτάξτε πόσο εύκολο είναι. Τοποθετούμε τους δύο κυλίνδρους μέσα στις θήκες, διπλώνουμε την άκρη από τις θήκες και κουμπώνουμε με το scratch. Αν η πόρτα μας είναι στενή, μπορούμε να κόψουμε τους κυλίνδρους στο επιθυμητό μήκος. Τοποθετούμε τη θερμοπροστασία στην πόρτα μας με μια κίνηση και είμαστε έτοιμοι. Η θερμοπροστασία εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε πόρτα. Μπορείτε να την προσαρμόσετε σε γυάλινη πόρτα, σε λεπτή πόρτα εσωτερικού χώρου, σε απλή εξώπορτα, αλλά και σε θωρακισμένη εξώπορτα. Απλά κόψτε στο κατάλληλο μήκος και σύρτε το κάτω από την πόρτα. Μετά κλείστε την πόρτα σας. Με τη θερμοπροστασία πόρτας τώρα σφραγίζει εντελώς. Και όταν λέμε σφραγίζει, εννοούμε ότι σας απαλλάσσει από τον κρύο αέρα και από τη σκόνη, αλλά και από τα ζωήθια που περνούν κάτω από την πόρτα σας το καλοκαίρι. Μέχρι τώρα βάζατε απλά αεροστόπ, που έφευγαν συνέχεια από τη θέση τους κάθε φορά που ανοίγατε την πόρτα. Η μοναδική πατέντα όμως της θερμοπροστασίας μας της επιτρέπει να κινείται μαζί με την πόρτα. Για να σφραγίζει τα κενά πάντα και παντού, χωρίς σκόπο, χωρίς έξοδα. Δεν περιέχει σκληρά μέρη και δεν φύρει τα πατώματα. Γι' αυτό και μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε και σε πλακάκι και σε ξύλο και σε μοκέτα, ακόμη και σε χαλί. Η θερμοπροστασία πόρτας θα σας κάνει οικονομία στη θέρμανση και θα προστατεύσει το σπίτι σας από τα έντομα, τη σκόνη, τις μυρωδιές και το θόρυβο. Είναι στα αλήθεια μια πολύ οικονομική αγορά. Θυμηθείτε, ο διπλός βραχίωνας της θερμοπροστασίας πόρτας μπλοκάρει τον αέρα, σφραγίζοντας το κούφωμα και από μέσα και από έξω. Και εφαρμόζει ακόμη και στις θωρακισμένες πόρτες που έχουν μεγάλο πλάτος. Χρησιμοποιήστε την για να μονώσετε την εξώπορτα του σπιτιού ή της πολυκατοικίας. Για να μονώσετε πόρτες υπογείων ή καταστημάτων και γραφείων ή παλαιού τύπου ανοιγόμενες μπαλκονόπορτες. Για ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι, η θερμοπροστασία πόρτας σας δίνει τη λύση και σας εξοικονομεί καύσιμα και ρεύμα. Αγοράστε την τώρα. Το σετ περιλαμβάνει και το ρολόι. Η θερμοπροστασία πόρτας θα γίνει δική σας σε πολύ χαμηλή τιμή. Μόνο 14,99 ευρώ τα δύο κομμάτια για να μονώσετε δύο πόρτες. Με δωρεάν τα έξοδα αποστολής. Το σετ περιλαμβάνει και το ρολόι. Τηλεφωνήστε τώρα και αποκτήστε την. 2310-888-555. Ακόμη μία προσφορά της Diamant ΑΕ. Εμείς χτίζουμε γέφυρες με τους πελάτες μας, όχι τείχους. Θέλω να μπείτε στο crashonline.gr να δείτε τι λέει ο κύριος Αρσένης. Ο κύριος Αρσένης είναι ευρωβουλευτής και λέει ότι έχει μια λίστα των επαφών, των ραντεβού που έχουν κάνει οι Τροϊκανοί με τους Έλληνες επιχειρηματίες αδελφούς μας, οι οποίοι τους δίνουν οδηγίες για το τι θα επιβάλλουν στη μάζα, στο λαό. Αυτά είναι, όπως καταλαβαίνετε, αναληθεύουν, δοσυλλογικά πράγματα, βέβαια. Η φύση του ανθρώπου είναι άγρια, άβυσος η ψυχή του ανθρώπου, όπως λέγαμε παλιά στις εφημερίδες και έλεγαν οι παλαιότεροι σε ηλικία. Αλλά λυπάμαι που το λέω, εάν πηγαίνουν επιχειρηματίες
Και μάλιστα ακούω πεπερασμένης ηλικίας που συμπληρώνουν το βιολογικό τους κύκλο και νομίζουν ότι είναι θεοί. Έχουν μαζέψει δισεκατομμύρια και νομίζουν ότι αυτά θα τα μεταφέρουν και εις άλλη διάσταση, σε άλλη ζωή, σε άλλες ζωές, και πάνε και τους δίνουν οδηγίες ή συναλλάσσονται μαζί τους προκειμένου να επιτύχουν δουλειές, φέρνοντας μεγαλύτερη δυστυχία στον ελληνικό λαό από ό,τι ζει. Λυπάμαι που το λέω, ντροπή τους. Δεν πρόκειται να κερδίσουν τίποτα. Θα φύγουν τούτου του κόσμου και θα κουβαλάνε μαζί τους μεγάλα τμήματα της δυστυχίας αυτού του λαού. Λυπάμαι που το λέω, κυρίες και κύριοι. Πάμε πίσω. Ο κύριος εσείς θέλετε το λόγο, κύριε Μανατίδη, μου είπατε. Ήθελα να πω για τη σημερινή ειδικά συνεδρίαση, κύριε Πράγκα, η οποία προσθέθεσε και προσθέτει χιλιάδες πάλι απολύσεις επάνω στα εκατομμύρια των ανέργων, ότι ενώ το επιχείρημα των δημοσιονομικών τους ήταν ότι τουλάχιστον 2.400.000 ευρώ ήταν αυτά που θα εξοικονομούσαν, ταυτόχρονα στο ίδιο νομοσχέδιο με την κατάργηση της υποχρέωσης των επιχειρήσεων να δημοσιεύουν τις αλλαγές στο καταστατικό τους κλπ. Ετησίως, με αυτόν τον νόμο που πέρασε, το ελληνικό δημόσιο χάνει 42 εκατομμύρια ευρώ. Κρατήστε τα όλα αυτά για αυτούς που λένε ότι κόβουμε από τη μία. Κόβουν από τη μία και πού δίνουν από την άλλη. Και είναι πολύ εύκολο να βρείτε, να σας πω ποιοι είναι αυτοί που έχουν πάει στην Τρόικα απευθείας. Αν θα διαβάσετε το μεσοπρόθεσμο και διαβάσετε και ποιο είναι το μνημόνιο. Έχει διατάξεις μέσα το μεσοπρόθεσμο, οι οποίες δεν είναι καθόλου μνημονιακές υποχρεώσεις και μας τις φορέσανε σε εισαγωγικά, λέγοντας ότι αυτές είναι προαπαιτούμενο για τις δόσεις. Αν το ψάξετε θα δείτε. Μπορώ να σας πω, ιδιωτική μάλιστα, εκπαίδευση να σας πω εγώ γιατί. Προς επίρρωση των όσων λέει ο κύριος Αμανατίδης, μπορώ να σας πω, αγαπητοί φίλοι, ότι κάποιοι είναι χειρότεροι από τους Γερμανούς. Δηλαδή, όταν λέω χειρότεροι, κακά τα ψέματα, κάθε κράτος έχει τα συμφέροντά του, την νοοτροπία του και τα χαρακτηριστικά του. Οι Γερμανοί έχουν γνωστά χαρακτηριστικά εδώ και αιώνες. Από εκεί και πέρα έχουν τα συμφέροντά τους εδώ, δανείζουν λεφτά και τα παίρνουν με αίμα. Τα παίρνουν με σάρκες και οστά πίσω. Κάποιοι από εμάς λοιπόν εδώ, τους φιλόξενους μεσογειακούς, με το ταπεραμέντο το ελληνικό, που είμαστε καλοί άνθρωποι κτλ., είναι χειρότεροι από αυτούς. Τα χάνουν και οι Γερμανοί, μαθαίνω. Να έχετε υπόψη σας ότι εγώ μπορεί στη Γερμανία να θεωρούμε ένα πρόσωπο εχθρικό, μπορεί ο γερμανικός τύπος να φιλοξενεί κατά καιρούς άρθρα για μένα που να λένε ότι είμαι ένας περίεργος και αμφιλεγόμενος τύπος. Αλλά από εκεί και πέρα οφείλω να σας πω ότι οι δικές μου οι πηγές είναι πολύ καλύτερες άλλων που είναι εδώ πέρα στις πρεσβείες της Παναχράντου και πανευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου. Και με Γερμανούς δημοσιογράφους μιλάω και με Γερμανούς που έχουν σχέση με Ινστιτούτα Οικονομικών μιλάω και όχι μόνο εγώ, και το περιοδικό, το ΚΡΑΣ. Δεν είναι τυχαίο ότι σε εμάς ο κύριος Ζήν, ο επικεφαλής του Ινστιτούτου Οικονομικών του Μονάχου, έδωσε συνέντευξη στην κυρία Δέσποινα Παπαγεωργίου. Έδωσε σε εχθρικό έδαφος συνέντευξη ο κύριος Ζήν του Ινστιτούτου του Μονάχου από τα δεξιά χέρια του κυρίου Σόιμπλε. Δεν είναι τυχαίο που λέει και διάφορα πράγματα και να τα διαβάσετε μέσα, που θα έλεγα ότι είναι και προς την πλευρά τη δική μας. Επομένως, θέλω να σας πω ότι κάποιοι τύποι εδώ των Αθηνών είναι έκθετοι, γιατί τα μαθαίνουμε όλα. Μαθαίνουμε την ώρα, τη μέρα, τι ζητάνε στους Τροϊκανούς. Βλέπετε τον κοκκινομούρι, τον Ντόμψεν. Αυτός κάνει τη δουλειά του. Είναι έμιστος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Διεθνώς αυτοί λέγονται και οικονομικοί εκτελεστές. Έτσι. Έρχεται λοιπόν εδώ να κάνει τη δουλειά του και πάνε κάποιοι και του λένε για να την κάνεις και καλύτερα. Και δεν ξέρουμε αν εδώ υπάρχει, δεν θα κατηγορήσω κανέναν άνθρωπο, αν υπάρχει όμως και κάποιο αντάλλαγμα πάνω ή κάτω από το τραπέζι. Μαθαίνω, ας πούμε, εκεί στον αέρα του Χίλτον, όπου μένουν οι Τροϊκανοί, όταν πας και μυρίσεις εκεί στους διαδρόμους, ακούς και στιχομυθίες και διαλόγους και διάφορα πράγματα που βγαίνουν από δωμάτια. Ξέρω τι σας λέω εγώ. Λοιπόν, δεν ξέρουμε, ο άνθρωπος έρχεται να κάνει τη δουλειά του. Πέστε μου κάτι. Αν εσείς είστε μέλος της Τρόικας, ερχόσαστε στην Ελλάδα να επιβάλλετε οδηγίες των ξένων κέντρων, της Καγκελαρίας και της Ουάσιγκτον, του Δέλτα Νιτάφ, και κάποιος σας έλεγε και θα τις επιβάλλεις τις οδηγίες και θα πάρεις και τόσα, άμα μες στην οδηγία προσθέσεις και κάτι που με βολεύει. Καταλάβατε, δηλαδή θα βάλεις μεγαλύτερη δυστυχία
στον ελληνικό λαό, θα βολέψεις εμένα, θα κάνεις και τη δουλειά σου. Κατά τα άλλα, μην περιμένετε, και διαβάστε το κράσ που κυκλοφορεί, μην περιμένετε ότι, ας πούμε, αύριο το πρωί η καγκελαρία θα πει τι καλό παιδί είναι αυτός ο Σαμαράς. Τι γλύκα είναι αυτός ο άνθρωπος με τα γυαλάκια του, τι ωραίο ψηλό παλικάρι. Τα φυλάκια είναι για την προθέρμανση. Έτσι. Λοιπόν, θα του δώσουμε ό,τι θέλει. Ή στον κύριο Βενιζέλο, ο οποίος δεν έχει κόμμα πλέον ο άνθρωπος. Δεν έχει κόμμα. Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, να ευχαριστήσω τον κύριο Μαντούβαλο που ήταν εδώ απόψε, να του ευχηθώ καλή τύχη. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τον κύριο Αμανατίδη του ΣΥΡΙΖΑ. Σας περιμένω το βράδυ. Έχει εκλογικό νεφέλωμα απόψε. Θα μάθετε και θα δείτε πάρα πολλά γύρω από αυτό το πράγμα που βγαίνει τώρα πλέον. Τσουνάμια, καταράκτες, ποτάμια, ριάκια, παραπόταμοι, χύμαροι, όλα αυτά. Επίσης έχουμε πάρα πολύ ρεπορτάζ το βράδυ και για τη γειτονική Τουρκία. Έχω μαζί μου τον Μανώλη τον Κωστίδη. Πάμε, καλό σας βράδυ, σας περιμένω στον Ελεύθερο Σκοπευτή, 11 και 5 ακριβώς.